Ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του οικογενειακού εισοδήματος. Τι θέλω να πω. Υπήρχε η πρόταση των θεσμών σε αυτό το κείμενο που μιλάμε για αύξηση του ΦΠΑ στα φάρμακα, για αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση, για αύξηση του ΦΠΑ σε όλα τα τρόφιμα, ακόμα και τα βασικά. Αυτά δεν έχουν γίνει αποδεκτά. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει επιμονή των θεσμών για την περαιτέρω αύξηση εσόδων από την μεριά του από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Αλλά επειδή γίνεται πάρα πολύ κουβέντα, θέλω να πω το εξής. Από τα 8 δις της δημοσιονομικής προσαρμογής είναι η πρώτη φορά που τα μισά και πλέον καλούνται να τα καταβάλουν οι έχοντες και κατέχοντες. Με έναν έκτακτο φόρο στα κέρδη, με την αύξηση του συντελεστή όχι μεγάλη, από το 26 στο 29 για τις επιχειρήσεις και την επαναφορά των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών στα επίπεδα που ήταν πέρσι. Τώρα, λέει κάποιος ότι βεβαίως υπάρχει και μία αύξηση της εισφοράς των ασφαλισμένων. Αυτό σημαίνει μείωση των εργοδοτών. Ακούστε κύριε Τσιγουρή, ακούστε. Στο τραπέζι ήτανε ψηφισμένο και προς εφαρμογή σε σχέση με το ασφαλιστικό μας σύστημα και η κατάργηση της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Αυτά λοιπόν τώρα δεν εφαρμόζονται και ανταυτού υπάρχει μία μικρή αύξηση της φοράς της τάξης του 1% για να στηρίξουμε το συνταξιοδοτικό σύστημα. Ξέρετε όμως, θέλω να πω, γίνεται. Η σύγκριση γίνεται με το τι θα υπέγραφε η προηγούμενη κυβέρνηση ή με το τι ζητούν οι θεσμοί. Όχι με τις ψηφισμένα. Και όχι με τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Οι προεκλογικές. Ακούστε με λίγο. Ακούστε, ναι, έχετε δίκιο, αλλά προσέξτε να δείτε. Οι προεκλογικές μας δεσμεύσεις είναι ο στόχος στον οποίο θέλουμε να φτάσουμε. Δεν είναι το σημείο εκκίνησης που παραλάβαμε. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια αλλαγή παραδείγματος στην άσκηση οικονομικής πολιτικής. Βεβαίως, πάρα πολλοί και μέσα στους θεσμούς εκπλήσονται με το γεγονός ότι έχουμε βάλει αυτού του τύπου προτεραιότητες. Έρχεται όμως η στιγμή για να δείξει η Ευρώπη αν είναι μια ένωση κρατών η οποία είναι ανεκτική και μπορεί μέσα στα πλαίσια των κανόνων βέβαια να είναι συμβατή με την άσκηση μιας τέτοιας πολιτικής. Σας έλεγα όμως για το ασφαλιστικό μας σύστημα. Προσέξτε κύριε Τσιγουρή. Το ασφαλιστικό μας σύστημα έχει πρόβλημα. Όποιος πει ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει, δεν λέει την αλήθεια. Η Ελλάδα έχει δυστυχώς υψηλή ανεργία, κατεστραμμένα από θεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και αρνητικά δημογραφικά δεδομένα. Αυτός ο συνδυασμός προβλημάτων θα μας φέρει σε θέση να το μεταρρυθμίσουμε το ασφαλιστικό μας σύστημα και να το στηρίξουμε. Δεν μπορεί να πάει έτσι όπως είναι. Υπάρχουν δύο τρόποι για να λύσεις αυτή την ανισορροπία στα οικονομικά του. Ή να προχωρήσεις σε περικοπές, το αγαπημένο σπορ της Νέας Δημοκρατίας, ή να αυξήσεις τις εισφορές. Το ασφαλιστικό σύστημα λοιπόν και η δομή του και η επιβίωσή του δεν είναι δευτερεύον για μας, είναι κυρίαρχο ζήτημα, αφορά το χαρακτήρα της κοινωνίας μας, αφορά το πώς από κοινού διαχειριζόμαστε το μέλλον μας. Εμείς κάνουμε την επιλογή να βάλουν αυτοί που έχουν πολύ περισσότερο και αυτοί που είναι στα χαμηλότερα εισοδήματα πολύ λιγότερο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτό το επίπεδο συντάξεων. Η άλλη επιλογή θα ήταν οι περικοπές. Οι περικοπές όμως πέραν του απάνθρωπου πλέον, διότι το ασφαλιστικό σύστημα έχει υποστεί περικοπές 14 δις σε αιτήσια βάση από την αρχή του μνημονίου μέχρι τώρα, πέρα του απάνθρωπου είναι και αναποτελεσματικό οικονομικά, δηλαδή είναι υφεσιακό, διότι γνωρίζετε ότι πάρα πολλές οικογένειες αυτή τη στιγμή ζουν και επιβιώνουν με τη σύνταξη η οποία μπαίνει στο σπίτι από τον παππού ή τη γιαγιά. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πολλά και ενδιαφέροντα, είπε ο κύριος Παπαδόπουλος. Πολλά και ενδιαφέροντα. Λοιπόν, να πούμε για τον κόσμο που ενδιαφέρεται, έχει